Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σήμερα να καταργηθεί η χειμερινή ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από διαβούλευση με πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θα το αποφασίσουμε σήμερα στην Κομισιόν, δήλωσε ο Γιούνκερ μιλώντας σε γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό, επισημένοντας ότι στόχος είναι να παραμείνει σε ισχύ μόνιμα η θερινή ώρα. Κάναμε δημόσια διαβούλευση για το θέμα από τις αρχές Ιουλίου ως τα μέσα Αυγούστου. Εκατομμύρια άνθρωποι απάντησαν και είναι της άποψης ότι στο μέλλον θα πρέπει να είναι κανόνας μόνιμα η θερινή ώρα και θα το πραγματοποιήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Κομισιόν. Όταν ρωτάμε τους πολίτες την άποψή τους για ένα θέμα, είναι σωστό στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που επιθυμούν, πρόσθεσε. Η τελική απόφαση για την κατάργηση ή μη της χειμερινής ώρας θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης μόνιμα της θερινής ώρας και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή από θερινή σε χειμερινή ώρα που υιοθετήθηκε αρχικά στην Ευρώπη προκειμένου να εξοικονομείται ενέργεια έχει προκαλέσει αντιπαράθεση τα τελευταία χρόνια, με τους επικριτές της να επισημαίνουν κυρίως τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί.